Αυτά είναι που δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Εσένα. Γιατί? Έτσι. Τι έκανα? Γεια χαρα Inferno, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Inferno Brave Card κανάλι. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Πίσω από την κάμερα είναι ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Καρατζάς. Γεια σου Αλέξανδρε Στράτο. Πεχτάρα. Ρε φίλε. Καλό παιδί ο Αλέξανδρος. Εσείς τα έχετε βρει οι δυο σας, έτσι. Είμαστε, ναι. Ωραία, και δίπλα μου δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητος ο Στρατούλη. Καλησπέρα σας. Δεν είναι το πρώτο βίντεο που εμφανίζει φυσικά στο Inferno Brave. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο unboxing. Το πρώτο unboxing είναι σίγουρα, ναι. Έλα ρε μαλακά, τι έχεις κάνει. Έλα φίλε, τι έγινε. Καλά, είσαι φέρε τώρα αυτό που είναι να ανοίξουμε μπροστά. Φέρε να το ανοίξουμε. Να φέρω το μικρό ή το μεγάλο πρώτα. Θα ξεκινήσουμε και με το. Μικρό. Μικρό, ναι, αν δεν φέρω το μικρό. Σήμερα θα έχουμε ένα Gears 5 σύνολο από unboxing. Μπροστά μου έχουμε το. Την Ultimate Edition του Gears. Η οποία, εντάξει τώρα τη δείχνω απλά και μόνο για να τη δείξω. Είναι ένα χάρτινο slip case εδώ και το πίσω. Για το δω. Το μέσα, μάλλον. Βλέπεις τι όμορφο. Πολύ ωραίο. Πίθανο εικαστικό έχει, παιδιά. Το πίσω είναι πιο ωραίο. Και πίσω έχει το νέο έτσι, λογότυπο των Gears. Με τη λογική ότι είναι λίγο μπλε λόγω του πάγου και τέτοιο στο παιχνίδι. Και εσωτερικά έχει το Blu-ray φυσικά. Έχει και τέτοιο. Τι έχει τέτοιο? Art από μέσα. Αυτοκόλλητα. Αυτοκόλλητα είναι. Σε παρακαλώ, δώσε μου ένα. Πήρα. Έχει δύο και πήρε όντως το ένα. Όχι, δεν είναι διαφορετικά, είναι. Δεν θέλω να το δώσω. Θα διαλέξω μετά να το πει, θα πάρω. Και το εικαστικό από μέσα έχει τους τέσσερις χαρακτήρες. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο slip case. Ωραία συλλεκτικούλα. Η Ultimate. Δεν είναι ακριβώς η collector's. Ultimate, ναι. Πάμε τώρα στο βασικό το προϊόν. Πρόσεχε. Μπορείς να με τα κρατάς έτσι, σε παρακαλώ. Ναι, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Πάρε λίγο, Στέλιο. Μπορείς να με τα κρατάς έτσι, σε παρακαλώ. Θα σου δώσω το μεγάλο. Ναι, το μεγάλο. Το μεγάλο είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο, ναι. Για φέρω το λίγο να το δω. Έχω σκάσει να το ανοίξω και για τα μάτια σας και μόνο το κρατούσαμε έτσι για εσάς. Λοιπόν, είναι η συλλεκτική έκδοση του Xbox One X. Για το Gears 5, θέλεις να προσπαθήσεις και εσύ λίγο να κάνεις κανένα unboxing. Να κάνω unboxing, ναι. Ναι, ναι, για έτσι λίγο θα ήθελα να σε δω, απλά άσε με τα μαχαίρια για να παίξω εγώ. Ναι, θα ήθελα να μην με κόψεις, αν θες. Έχει άλλο ένα σάκι, έχει άλλο ένα. Εδώ, να το. Αυτό το μπορείς, ρε χαζούλη. Πώς το κάνεις, είσαι γενικά διάσημος unboxing. Έχω κόψει πολύ κρέα στη ζωή μου, φίλε. Είναι αυτό έτσι εδώ, το slip case. Είναι η 1TB έκδοση του Gears 5. Είπε να με αφήσει να το κάνω. Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, θα τα βγάλεις. Απλά ήθελα λίγο να παίξεις εσύ. Α, έχει εδώ πέρα κάρτες, ρε. Ναι, δεν είναι κάρτες. Έχει διάφορα. Κάρτες με τα παιχνίδια. Δεν είναι, ναι, είναι ο κωδικός του παιχνιδιού. Είναι αυτό που δεν ξέρουμε τι είναι. Μην τα πετάς έτσι, ρε μαλάκα. Α, κάτι κωδικούς έχει εδώ. Το παιχνίδι, δηλαδή. Το παιχνίδι μαζί με τα άλλα 4 Gears. Έχει. Ναι. Να σου πω εγώ. Το πέταξε έτσι. Έχει Game Pass εδώ πέρα ένα μήνα, νομίζω. Έχει αυτό εδώ το πραγματάκι μέσα. Θα τα ανοίξω εγώ αυτό. Ναι. Νομίζω μπορώ. Α, είναι η βάση. Είναι έχει η βάση, είναι για να είναι όρθιο. Πάντως μου αρέσουν οι λεπτομέρειες, δηλαδή και μέσα, αν δείτε, έχει. Δεν και το εικαστικό συνεχίζει μέσα στο κουτί. Θες να ανοίξουμε το κουτί πρώτα και μετά. Ναι, άνοιξε το κουτί αυτό. Κάτι το οποίο έχει το χειριστήριο. Το controller, ναι. Ένα καλώδιο, οκ. Okay. HDMI το λένε αυτό. HDMI ήταν, ναι. Ναι. Το είχα δει. Παιδιά, έχει και κάτι μπαταρίες μέσα. Ω, μαλάκα, δες. Α, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Τα triggers δες πίσω. Αχ, είναι τέλειο. Τις μπαταρίες του. Α! Τι ρε. Πιάστα να δε αισθανθείς. Έχει grip, Έχει grip και στα τρίπες. Πανέμορφο. Μπορώ να το κάνω έτσι. Μην αγχώνεσαι, εμείς εδώ στο Inferno είμαστε εξελιγμένοι. Γιόλο είμαστε βασικά. Δεν είμαστε εξελιγμένοι, είμαστε γιόλο. Έχει grips κάτω. Έχει πανέμορφο μπλε στα triggers και στους αναλογικούς. Ένα λογότυπο ψιλομεταλλικό που ανάγλυφο κιόλας από ναι, το Gears 5. Μαύρο το κουμπί του Gears of War. Του Xbox, συγγνώμη, αντί για σημαίνιο. Δεν υπάρχουν χρώματα, μονόχρωμα τα πλήκτρα. Και έχει ένα texture σε όλα τα, ακόμα και στο D-pad περνάει, βλέπεις. Έχει βγάλει Pro Controller για το Gears 5, όχι. Όπως έχει στο 4. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει βγάλει, αλλά έχει και πίσω μια ωραία λεπτομέρεια, βλέπεις. Στο πίσω μέρος που είναι τον Locust, το τον Locust, ρε, που φοράει η Kate στο λαιμό. Ναι. Πολύ όμορφο το χειριστήριο και πάμε να δούμε λίγο και την κονσόλα. Αυτό το πετάω, αδερφέ. Ξέρεις ότι ψάρωσε, ότι μπορείς να το κάνεις. Τα δίνω στο Στέλιο, ρε. Χαζούλη μου. Μισό λεπτό, παιδιά, παίρνω τηλέφωνο. Επειδή είσαι καλεσμένος, θα το αφήσω σε σένα. Πάρα πολύ. Πρόσεξε όμως. Με προσοχή τα λίγο. Να ξέρεις ότι αν κάνεις οποιαδήποτε μαλακία, σου έχω ρίξει αγωνιά. Γιατί να κάνω μαλακία, ρε φίλε.
Γιατί ξέρω ποιος είσαι. Αυτό, δηλαδή, εσύ και ο Κούλης είστε τα δύο άτομα τα οποία δεν εμπιστεύεσαι με πράγματα στα χέρια. Παλάκα, νόμιζα πως το έκανα εγώ αυτό. Περίμενε, είναι από κάτω το αυτό. Μαλάκα! Είναι υπέροχο. Ε? Ναι, είναι υπέροχο. Και εδώ πίσω. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει αυτό το πράγμα. Το βλέπεις ότι είναι μέσα η μπογιά. Είναι, έχει ένα διάφανο πλαστικό. Σαν 3D είναι. Σαν να είναι πάγος. Και έχει και τέτοιο. Μπροστά. Ανάγλυφα τα σημεία του ραγισμένου πάγου. Και το απίστευτο είναι αυτό ότι έχει ένα πλαστικό διάφανο ώστε και το μέσα πρόσωπο, είναι το λόγο του Gears φαίνεται μέσα. Αυτό είναι απίθανο. Πίσω. Μου αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες. Ό,τι γραμματάκια έχει είναι όλα με χρυσά. Το χρυσό αυτό του λογοτύπου των Locust. Να πούμε ότι όταν την ανοίξεις την κονσόλα και την κλείνεις κάνει και διαφορετικό ήχο. Όπως όλες τις κονσόλες. Θα το κάνουμε, εννοείται. Θα το κάνουμε στο τέλος, ναι. Στο κάτω μέρος, που δεν περίμενα να έχει λεπτομέρειες στο κάτω μέρος, έχει κάτι πινελιές πάγου, να το πω έτσι, με το λογότυπο των Locust. Το χρυσό αυτό που σας έλεγα που υπάρχει και στο πίσω μέρος. Πάρα πολύ όμως. Και το Xbox είναι γενικά ανάγλυφος στις Xbox One X κονσόλες. Πολύ όμορφο, φίλε. Πραγματικά πολύ όμορφο. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ο χρωματισμός και ταιριάζει πάρα πολύ με το. Πού είναι το controller, το πέταξες. Εντάξει, το χάσαμε. Μισό, γιατί θέλω και λίγη ώρα. Αυτό. Παπ. Παπ. Νομίζω είναι πιο ωραία από το Xbox One S έκδοση του Gears 4. Την κόκκινη. Όχι. Δεν είναι? Όχι. Εκείνο είναι η καλύτερη κονσόλα που υπάρχει. Καλύτερη, έχουν δει τα μάτια. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή. Αυτή είναι πολύ όμορφη και αυτή. Αλλά δεν συγκρίνεται με εκείνο το πράγμα, με τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Πολύ ωραία. Μου αρέσει η Microsoft γενικότερα. Α, μπορούμε και, ναι, μπορούμε και σε βάση να την έχουμε, εννοείται. Απλά όρθια δεν προτιμάω ποτέ εγώ τις κονσόλες. Γιατί? Γιατί προτιμώ κάτι άλλο. Χαλάσαμε. Δεν την έχεις βάλει σωστά. Έτσι μπαίνει, ναι, γι' αυτό. Το έχεις. Καλά. Ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φέρτε λίγο και ένα ρεύμα να το ακούσουμε τουλάχιστον πώς κάνει. Τζένι, δεν σηκώνομαι, σήκω. Για βάλε την πριζούλα, αδερφούλη μου. Βίσμα το λέμε. Περίμενε. Έχει και... Περίμενε να φορτώσει λίγο. Μην το με τη μία. Άστο λίγο να πάρει το λογισμικάκι του το γαλό. Τίποτα, έπαθα λίγο τρικάκι. Πώς ανοίγει ο δίσκος? Έτσι είναι και του 4. Έτσι είναι γενικά. Αλήθεια. Ναι. Εγώ έχω το παλιό Xbox, δεν ξέρω. Ακού. Ωραίο. Μπορεί να το ακούω όλη μέρα. Τι πατάς τώρα? Turn off. Αυτό θα μου χαλάσει την κονσόλα, έχει χάσει όσο είναι μαλάκα. Τον off του πατάει έτσι τον εγώ. Ωραία, τώρα είναι on. Τώρα είναι off. Τι θα πάθει, ρε μαλάκα, σκυλή είναι. Ναι, α το πούμε έτσι. Κάτι ενάντια. Ωραίο. Τι, όχι, είναι η οπτική. Να μην πειράζει. Γενικά, άστο λίγο, ρε αδερφή. Άστο, άστο. Μου το πειράξει λίγο. Ναι, κράτα το έτσι εδώ καλά. Αυτό είναι, παιδιά, το Gears 5. Το οποίο Gears έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Να διαβάσουμε το review που ναι, υπάρχει review από το Θέμη και έχει πάρει πολύ καλά λόγια και από το. Δεν το βάλα ποτέ. Εντάξει, μπορούν να μπουν στο αμπροσό της ηλιακό να γράψουν και απλά. Το είδαν. Εύκολο. Google is your friend. Ωστόσο, έλεγα ότι το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει εξαιρετικές κριτικές. Θεωρώ ότι είναι από τις βασικές και σίγουρες κολόνες της Microsoft. Μου αρέσει. Περίμενα χειρότερα πράγματα, αλλά μου αρέσει πολύ το παιχνίδι. Τίμια δουλειά από τον Ferguson και την Coalition, αδερφούλη. Περισσότερα στο frame rate. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν ένα εξαιρετικό unboxer. Και εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Εξαιρετικό unboxer. Ξέρεις, τέλεια να πατάς το κουμπί. Ναι, ήταν υπέροχη η εμπειρία μαζί σου. Ευχαριστούμε, καλέσατε. Δεν θα το, ναι, να είστε καλά. Δεν θα το ξανακάνουμε. Τελευταία φορά ήταν αυτή. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Γιατί φωνάζεις, ρε. Ε.